Το δίκο έχει περιορισμό στη δύο. Όχι, δεν έχει. Γι' αυτόν και εγώ δημόσια διαφωνώ. Το δίκο γιατί δεν εφαρμόζει τον περιορισμό στη δύο. Δέχεται και υποψήφιο μου κατέρχεται τρίτη φορά, σωστά. Ναι. Ελληνική λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούει. Αν κάποιοι περνάνε άλλε αποφάσει, ενδεχομένω εσεί σήμερα να μιλούσατε σε τουρκικά και να φορούσατε σε φέση. Στο δίκο υπάρχει διαφθορά. Η διαφθορά έχει και πολλά παραδείγματα που δεν ήταν τουλάχιστον από το δίκο τα τελευταία δέκα χρόνια. Να ψηφίσει τσίνου που ενάρτουν να αλλάξουν το σύστημα για να μένει έχει ανάγκη να ξέρει κάποιο για να μπορεί να ε, εξυπηρετηθεί από το κράτο. Άρα το δίκο είναι γελίο αντισυστημικό, έτσι όπω το παρουσιάζεται. Τι συνέπειε φασιστικών επιρροών στον τόπο μα. Τη οκαβίτα και της κούντα. Και αυτή τη στιγμή. Οι μνητέ τη Χούντα πάμε να δείξουμε τρίτη δύναμη, ενώ ακόμα ο στην Κύπρο. Τα κόμματα τα κανάλια. Όχι, oh, καλά. Okay. Νομίζω φαίνεται ότι δεν τα ελέγχω. Πώ να τα ελέγξω. Σε 30 μέρε ενώπιον τη Τενέκα θα βρεθεί και η υποψήφια του Δίκο, η κυρία Καταρίνα Χριστοφίδου. Σα καλωσορίσω, Γεια σα, χαίρομαι πάρα πολύ. Νιώθω πάρα πολύ ενθουσιασμένη που είμαι εδώ. Γιατί πραγματικά παρακολουθούσα σα και το setup σα αρέσκει μου πάρα πολύ. το και εκτό αέρα, να σα το πω και ωραία, <laughs> γιατί ε, έχετε δώσει μια νέα πνοή στην μόδα των podcast. Σα ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σα. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το να σα γνωρίσουμε. Πείτε μα λίγο για τον εαυτό σα. Πρώτα, να σου πω ότι είναι η τρίτη φορά που κατεβαίνουν εθνικέ εκλογέ τα τελευταία χρόνια. Είμαι ξανά υποψήφια στι ευρωεκλογέ του 19, Είμαι ξανά υποψήφια στι βουλευτικέ του 2021 και τώρα είναι, ήμουν υποψήφια σε σοκομματικέ εκλογέ, που για με κατάφερα τα. <laughs> Εκλεγήκα δεύτερη, που ήταν τιμητική θέση για μένα. Και τώρα είναι η τρίτη φορά. Ο λόγο που το τονίζω είναι γιατί ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι, προσπαθώ να γίνω εκείνη η πολιτικό, όχι του βολέματο. Η πολιτικό που εκλέγεται μέσα από τον κόσμο. Άρα οι εκλογέ και η πρώτη γραμμή θεωρώ ότι για έναν πολιτικό και το δόλιο του για τα νέα παιδιά που ενδεχομένω δεν σε ενδιαφέρει η πολιτική. Ε, οι καλύτερε εξετάσει, τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να πάρει ένα πολιτικό για να μπορεί να γίνει σωστό πολιτικό και σύγχρονο είναι οι εκλογέ. Γιατί σε κάθε προεκλογική εκστρατεία υπάρχει άμεση επαφή με τον κόσμο που μπορούμε να ακούμε και να μπορούμε να φουγκραζόμαστε και να μπορούμε να ε, ανταποκρινόμαστε στι ανάγκε τη κοινωνία και του τόπου. Αν δεν ακούσει, δεν είναι να σου την του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ακούσει για να μπορεί να ε, μιλήσεις μιλήσει και να πράξεις. Συνεπώ, λίγα λόγια για τον εαυτό μου. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στη Λεμεσόν το 1976. Στο μακρινό, μακρινό παρελθόν, το 1976. Ε, με καταγωγή και από την Πάφο, από τη Γεροσκήπου και ζω στη Λευκοσία από το 1995. Ε, ακολούθησα δημοσιογραφία, μετά τι σπουδέ μου στη δημοσιογραφία, ρούφησε με τηλεόραση. Ήταν πραγματικά μια εποχή που, αν μπορείτε να το φανταστείτε, γιατί είστε εσείς η γενιά που νομίζω μεγαλώσετε με την ψηφιακή τεχνολογία. Τον καιρό που τέλειωσα το σχολείο, που τέλειωσα τις σπουδέ του, άρχισα να δουλεύω. Το μόνο μέσο μα ηλεκτρονικό ήταν το fax. Δεν είχαμε ούτε emails. Κινητά ήταν κάτι τεράστια τόσα μεγάλα που μπαίναμε στα αυτοκίνητα. Ούτε κινητά, ούτε emails. Φυσικά ούτε social media, ούτε διαδίκτυο. Συνεπώ αντιλαμβάνεστε ότι περάσαμε η δική μου γενιά από μια περίοδο που έκαναμε ό,τι κάνουν σήμερα οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολιτικοί, χωρί. Καμία βοήθεια μου είναι ψηφιακή τεχνολογία. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Ήταν ένα πραγματικά μεγάλο σχολείο. Ε, Συνεπώ με, ρούφισε με τηλεόραση, ελεύθερο ρεπορτάζ για πάρα πολλά χρόνια, κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πολιτικό ρεπορτάζ, αστυνομικό ρεπορτάζ. Πόσο χρόνια? Σύνολο 25-26 χρόνια. Ε, το πιο exciting φυσικά ήταν το ρεπορτάζ έξω από το στούδιο το οποίο κοινά τα 8-10 χρόνια πριν αρχίσω τις ειδήσει στο στούντιο και τις εκπομπές, ήταν αν θέλετε εκείνο που με βοήθησε να μπορώ να σταθώ επάξια μέσα στο στούντιο, δηλαδή χωρίς την πείρα, να ξέρεις πώς βγαίνει μια είδηση. Να ξέρει πώ κάνει μια συνέντευξη στην πράξη για πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να πετύχει. Ακόμη σε ένα, σε ένα talk show, σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ε, ήταν όμω έτσι ένα μεγάλο σχολείο, κυρίω γιατί καλλιέργησε μου δύο-τρία έτσι σημαντικά στοιχεία που μου είναι χρήσιμα τώρα στην πολιτική. Το πρώτο ήταν η ενσυναίσθηση, να μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου. Δηλαδή, για να κάνει μια συνέντευξη όπως και εσύ τώρα, πρέπει να μπορεί να μπει στη θέση του άλλου για να μπορεί να του κάνει τι κατάλληλε ερωτήσει. Για να μπορεί να κατανοήσει όχι μόνο τι σου απαντά, αλλά γιατί σου απαντά έτσι. Ε, άρα τούτη ικανότητα με μεγάλη ικανότητα γιατί και η πολιτική ως πολιτική ιδιαίτερα σε νομοπαραγωγικά σώματα όπως είναι η Βουλή, η Ευρωβουλή καλή ώρα τώρα ε, υπάρχει ασκής και έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία στη Βουλή στην Κύπρο οι βουλευτές ασκούν έλεγχο στην κυβέρνηση στους υπουργού, στα υπουργεία στην Ευρωβουλή, η Ευρωβουλή ασκεί έλεγχο στην Εκτελεστική εξουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η Κομισιόν, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, πώ ασκεί με τι κατάλληλε ερωτήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι εκπαιδευμένο στο να υποβάλει τι σωστέ και κατάλληλε ερωτήσει στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο που μου έμαθαν και το κρατό ω πολιτικό είναι ο ανθρωποκεντρισμό. Πίσω από κάθε αριθμό είναι άνθρωποι, είναι οικογένειε. Και αυτό το πράγμα ω πολιτική δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Και γι' αυτό δεν υιοθετώ ποτέ εκείνη την ξύλινη γλώσσα. Δηλαδή, αν ακούσετε ομιλίε πολιτικών δεκαετία του 80, που δυστυχώ έχουμε και σήμερα κάποιου πολιτικού που υιοθετούν εκείνον τον λόγο. μια ξύλινη γλώσσα, πολλέ φορέ ακατανόητη. Θεωρώ ότι η σύγχρονη πολιτική δεν σηκώνει τέτοια. Θέλει ευθύτητα, θέλει κατανοητή γλώσσα. Και να σα πω για ένα μυστικό. Ε, όταν που πάλι είναι κοινό με τη δημοσιογραφία και την πολιτική, για να μπορεί να να σχεδιάσεις μια πολιτική. Για παράδειγμα που αφορά Του ε, τους νέους, για την νεολαία. Ε, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα, να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Εάν δεν γνωρίζεις πολύ καλά το αντικείμενο, δεν μπορείς να το πεις με απλά λόγια. Δηλαδή, όποιο χρησιμοποιεί πολύπλοκη γλώσσα για να σα εξηγήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει κατανοήσει το αντικείμενο. Τούτων ήταν ένα ένα τεστ που έκαναμε κι εμεί ω δημοσιογράφοι. Για να μπορώ να υποβάλλω τι σωστέ ερωτήσει και να καταλάβω την απάντηση, πρέπει να έχω μελετήσει και να γνωρίζω το αντικείμενο. Άρα η γνώση είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Ε, Συνεπώ, ακολούθησα την ειδησιογραφία. Ε, είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδιά. Σα ζήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Κωνσταντίνο και την Εύα. Ο Κωνσταντίνο είναι τελειόφιτο. Ε, ένα δύο χρόνια πιο μίτσε σου. <laughs> ο οποίο είμαι πολύ περήφανη γιατί κατατάσσεται αυτή τη φορά στο 2024 so 2024 ΕΣΟ, στην Εθνική Φρουρά και η κόρη μου θα πάει εσείως στη Δευτέρα Λυκείου ε, που εγώ είμαι μια μάμα που μαθαίνω από τα παιδιά. Προσπαθούν να μου μάθουν το TikTok βασικά τώρα πως <laughs> το χρησιμοποιώ διότι δυσκολεύομαι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα να ξέρετε στη ζωή μας Πάντα θα υπάρχουν οι μεγαλύτεροι μα και πάντα θα υπάρχουν οι μικρότεροι μα. Εγώ από του ανθρώπου θεωρώ ότι μπορούμε να μάθουμε και από του δύο. Σε όποια φάση τη ηλικία μα κι αν είμαστε. Και τούτον έκανα πάντα. Όταν ήμουν 20, όταν ήμουν 30, όταν είμαι 40 και τώρα που μπαίνω σχεδόν να κλείσω μισό αιώνα ζωή. Άρα ακολούθησα την εκδοσιογραφία, έκανα την οικογένεια μου ε, και στα 40 μου ένιωσα ότι πρέπει να κλείσει ένα κύκλο. Είμαι πολύ υπέρ τη ανανέωση. Και το εφάρμοσα και στην επαγγελματική μου ζωή για να το επιζητώ και να το ζητώ τώρα στην πολιτική. Ε, μέσω τη ανανέωση έρχεται η εξέλιξη και δίνονται ευκαιρίε σε άλλον κόσμο νωρί να μπορεί να προχωρήσει. Και σημαντικό να κλείνει έναν κύκλο που σε κλείσει ο κύκλο. Γιατί όπω ανεβαίνει, μπορεί να πέσει κιόλα. Οπότε αποφάσισα να φύγω από τη δημοσιογραφία, να κλείσω τον κύκλο, να ασχοληθώ με την πολιτική, αλλά θεώρησα απαραίτητο αν θα διεκδικήσω που διεκδίκησα και διεκδικώ θέση σε νομοπαραγωγικό σώμα, σε νομοθετικό σώμα. Ε, για μένα προσωπικά θεωρούσα απαραίτητο να αποκτήσω τη γνώση μέσα από τις νομ... σπουδές στη νομική. Έξω και πήγα στα Θρανία, επέστρεψα στα Θρανία 40 χρονών ε, με πολύ διάβασμα, να και την πρεσβειοπία μου. <laughs> <laughs> Το, λοιπόν. Ε, οπότε θεωρώ ότι οι σπουδές στην νομική ήταν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, ιδιαίτερα για κάποιον ο οποίο διεκδικεί να αντιπροσωπεύσει του πολίτε σε ένα σώμα που νομοθετεί. Mm. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω. Μ' αρέσει και πολύ να μιλάω για τον εαυτό μου. <laughs> Προτιμώ να μιλώ για πολιτικέ και ρωτήσω τι μπορούμε εμεί να κάνουμε για εσά. είπατε ότι είσαστε πολλά υπέρ τη ανανέωση. <laughs> ναι. και, και, στην πράξη. Αν ένα κύκλο, κλείνει. Είπατε ότι συμμετείχατε τρει φορέ σε εκλογέ ω υποψηφία. Σε όλε βασικά. Από τότε που μπήκα στην πολιτική ε, δεν έμεινε ε. εκλογική αναμέτρηση στην οποία να μην συμμετέχω. Εκτό φυσικά από τι προεδρικέ που συμμετείχα υποστηριχτικά, όχι ε, ω υποψήφια. Θεωρείτε ότι ε, αν δεν εκλεγείτε ούτε σε ούτε στι εκλογέ. Ε, να συνεχίσετε με την πολιτική. Κοιτάξτε, το, συ, το, συνεχίζω στην πολιτική δεν είναι απαραίτητο να έχει καρέκλα για να συνεχίσει. Απλά όταν έχει εξουσία. Δεν μου αρέσει και η λέξη καρέκλα. Όταν έχει εξουσία, έχει και την εξουσία να βοηθήσει στο να δημιουργηθούν πολιτικέ προ όφελο του τόπου. Δηλαδή, τώρα για παράδειγμα, εμεί τώρα οι τρει καθόμαστε και έχουμε μια πολύ καλή ιδέα. Αν δεν έχουμε την εξουσία να καταθέσουμε μια πρόταση νόμου, μια εισήγηση, για να επιφέρουμε να έχει αποτέλεσμα το πλαπλά μα, Ανοίγουμε μια τρύπα στο νερό, απλά μιλούμε. Μα με το πλαπλά, εν τω που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο. Συνεπώ, για μένα, η στόχευση τη εκλογή έχει να κάνει με το εξή. Είμαι σε μια ηλικία που είμαι αρκετά νέα για να μπορώ να αντέχω, διότι υπάρχει μια σωματική κούραση. Να μπορώ να αντέχω, αλλά είμαι και αρκετά μεγάλη ώστε να έχω τι απαραίτητε γνώσει και την εμπειρία να μπορώ να προσφέρω. Άρα, υπάρχει έναν παράθυρο αυτή τη να πω δεκαετία. Ναι, θα πω από τα 48 μου μέχρι τα 58. Μου. Μπήκα στην πολιτική στα 42 μου. Άρα υπάρχει ένα παράθυρο μια 15 που θεωρώ ότι θα συνεχίσω να επιδιώκω ε, να μπορώ να αποκτήσω εκείνη την εξουσία για να μπορώ να βοηθήσω, να, να, να μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο. Με πολιτικέ με εισηγήσει, με τον δημόσιο πολιτικό λόγο, να εξυγχρονίσουμε την πολιτική, να προστατεύσουμε του πολίτε, ε, οπότε αν θεωρώ ότι δεν τελειώνει ο δρόμο τώρα. Ε, απλά υπάρχει πάντα μια αυτορύθμιση. Πρέπει να μπαίνει ένα περιορισμό. Εξού και τακτικά υπέρ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ω δημοσιογράφο ήμουν υπέρ και ω πολιτικό, υπέρ του, το, του περιορισμού θητιών. Δηλαδή για ορισμένα αξιώματα, ιδιαίτερα για αξιώματα όπου είναι πολύ λίγοι που εκλέγονται, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει περιορισμό θητιών. Όπω στι ευρωεκλογέ. Βεβαίω, και όχι μόνο με τι ευρωεκλογέ. Με, με άλλα αξιώματα. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί θεωρώ ότι, για παράδειγμα, δύο θητείε, μία δεκαετία, είναι υπεραρκετή για έναν άτομο να μπορεί να παράξει πολιτικέ και να αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Το δίκο έχει περιορισμό στι δύο. Όχι, δεν έχει. Γι' αυτόν και εγώ δημόσια διαφωνώ με το γεγονό ότι δεν έχουμε περιορισμό. Ενδεχετε και η υποψήφια μου κατάστηκε τρίτη φορά. Σωστά. Ναι. Ο κ. Μαυρίδη. Ναι. Δικαίωμα του φυσικά, αλλά η δική μου θέση αρχή, και αυτόν το έλεγα. Και θα το έλεγα ακόμη και να μην ήμουν υποψήφια. Ακόμη και πρέπει να το αποδεικνύει. Φυσικά τα λόγια πρέπει να μην τα λέμε απλά, διότι μπορεί κάποιο τώρα να με κατηγορήσει. Α, ε, επειδή κατέρχεται ο ανθυποψήφιο συναγωνιστή του, είναι υποψήφιο σου για τρίτη φορά, γι' αυτόν το λε. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Και πώ το αποδεικνύω, το δήλωσα δημόσια ότι προσωπικά βάζω αυτορύθμιση. Να τη... Σέβομαι τη δημοκρατία αν η πλειοψηφία τη ηγεσία του κόμματο θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμό θητιών, εγώ το σέβομαι, παρά την αντιθετία μου άποψη. Παρά τα αυτά, δεν με εμποδίζει τίποτα από το να κάνω αυτορύθμιση και να πω, εάν εκλεγώ, και να μην είμαι συγκεκριμένα στι 9 του Ιούνιου Ευρωβουλευτή, το πολύ θα επαναδεκδικήσω, αν το αποφασίσω, ακόμα μία φορά και τέλο. Μπορεί και να μην επαναδεκδικήσω. Αν για παράδειγμα σε πέντε χρόνια εγώ μπορώ να παράξω το έργο που απαιτείται, μπορεί και να μην επαναδεκδικήσω δεύτερη φορά. Αλλά το μάξιμουμ που βάζω είναι να επαναδεκδικήσω ακόμη μια φορά. Ξέρετε, αυτή ο περιορισμό βάζει και λίγη πίεση σε έναν αξιωματούχο. Διότι εάν η έννοια κάποιου αξιωματούχου από την πρώτη μέρα που εκλεγεί είναι τι θα κάνει για να επανεκλεγεί, τότε μένουν πίσω mm. άλλα πράγματα. Γιατί όταν ασκεί πολιτικέ και όταν παίρνεις αποφάσει για τον κόσμο δεν είσαι πανταρεστός σε όλου. Δηλαδή την ώρα εγώ που θα πάω να βοηθήσω για παράδειγμα μια ομάδα νεαρών για τα εργασιακά δικαιώματα, θα τα, μπορεί να θίξω ταυτόχρονα άλλα συμφέροντα. Άρα δεν είμαστε πανταρεστοί. Αν λοιπόν το κίνητρο είναι εκλέγομαι με, με μόνο στόχο την επανεκλογή μου, μένουν πίσω, μένει πίσω έργο που θα μπορούσε να έχει παραχθεί. Γι' αυτό θεωρώ ως θέμα αναρχής σημαντικό τον περιορισμό φοιτητών. Και κάνω την αυτορύθμιση για μένα. Λέω: Κατερίνα, θα έχει πέντε χρόνια και θα βάλει του στόχου. Εάν του πετύχει, καλώ. Αν όχι, θα παραδεκδικήσει ακόμη μία φορά και τέλο. Όμω, εσύ θητείε, α πούμε, η προηγούμενη θητεία, προηγούμενη πενταετία, ήταν περίοδο COVID. Θεωρώ ότι ε, μπήκαν σε πάυση πάρα πολλά πλάνα και στόχοι. Ε, ευρωβουλευτών γενικότερα Αντίθετα, βασικά. Αντίθετα εγώ θεωρώ. Η πανδημία COVID που έφερε πολύ σωστά σαν παράδειγμα ε, εφανέρωσε, μάλλον έγινε η αιτία να παραχθούν πολιτικές και να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση υγεία. Που αυτή τη στιγμή και πρέπει να πιστώσουμε για την Επιτρόπο μα, γιατί έγινε πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, αν δεν έρχονταν η πανδημία, σε πάυση να μπήκαν οι ζωέ μα η νομοπαραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι γιατί ήταν μια παγκόσμια και πανευρωπαϊκή απειλή, αντίθετα δουλεύαν πολύ περισσότερο. Και έπρεπε κανονικά να δουλέψουν πολύ περισσότερο για να ενισχύσουν αρμόδιου φορεί, όπω είναι ο ECDC για τον έλεγχο των νόσων, ε, ήταν τα θέματα των, των εμβολιασμών. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Εγώ εξέφρασα πολλέ φορέ την ανησυχία μου για την έλλειψη δεδομένων που, μέχρι σήμερα δεν έχουμε για τι παρενέργειε. Γιατί ήταν αποφάσει που ελαμβάνονταν πανευρωπαϊκά. Άρα στο ψυγείο δεν εμπίκαν οι πολιτικέ. Αντίθετα, αναθερμαθήκαν ακόμη περισσότερο. Και υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών στην Ευρωβουλή, ιδιαίτερα εν καιρό κρίσεων. Υγειονομικών κρίσεων, ενεργειακών κρίσεων, κρίσεων που έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια. Οπότε υπάρχουν κρίσει που εμά ω πολίτε μα παγώνουν, λειτουργεί αντίστροφα σε σώματα όπω είναι το Ευρωκοινοβούλιο ιδιαίτερα. Γιατί πρέπει να δουλέψουν ακόμη περισσότερο, πρέπει να παράξουν έργων πολιτικέ που να προστατεύσουν σε εν καιρό κρίση του πολίτε. Είναι ακριβώ το αντίστροφο. Και πο πολύ εύστοχα το έθεσε. Πολύ εύστοχη η παρατηρήση σου. Να πάμε και λίγο στα του Ό,τι που θέλετε, πάμε. Ε, Καταρχά, να σχολιάσουμε και λίγο αυτό που γίνεται εντελώ πρόσφατα. Ελληνική λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Το πώ που βάλατε με το Μακάριο. Το οποίο αν Ε, τι ήταν το σκεπτικό μου από το πώ. Θα είμαι εντελώ ειλικρινή. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να απαντήσω έτσι μια, να μοιραστώ μαζί σα μια θέση αρχή που έχει να κάνει με τον ε, πολιτισμένο πολιτικό διάλογο. Οποιοδήποτε απλά επειδή διαφωνεί με κάποιον άλλο, επιχειρεί να προσβάλλει την ιστορία ενός κόμματος, τους ιστορικούς του ηγέτες, αυτόν που πετυχαίνει να προσβάλλει μόνο τον εαυτό του. Ε, η δημοκρατία και ο πολιτικός πολιτισμός υποδηλώνουν ότι παρόλο που διαφωνώ μαζί σου υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σέβομαι. Και αυτό ισχύει για όλους, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για τον πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής το ποιον ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτόν δυστυχώ δεν μπορώ να γνωρίζω, ε, γιατί ενώ είμαι στο γραφείο τύπου του Δημοκρατικού Κόμματο, πριν από ένα μήνα, όταν ε, είχα τιμητικά επιλεγεί από την ηγεσία του κόμματος να συμμετέχω στι ευρωεκλογέ και να είμαι υποψήφια, ε, επειδή θα υπήρχε σύγκρουση συμφέροντο να ήμουν και στο γραφείο τύπου και υποψήφια, δεν θα ήταν σωστό για τους υπόλοιπους συναγωνιστές που είμαστε στο ψηφοδέλτιο μαζί, ε, απέχω από τα καθήκοντα μου για να μπορώ να επικεντρωθώ στις εκλογές. Συνεπώς, ε, δεν συμμετείχα στην, ε, στην όλη προεργασία που έγινε για να καθοριστεί αυτή η καμπάνια. Αυτό δεν το λέω για να βγάλω την ώρα μου απ' έξω, είναι ένα γεγονό που πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Ε, από εκεί και πέρα η κάθε κομματική παράταξη έχει δικαίωμα Ιδιαίτερα την Κυριακή 12 του μηνό, είναι τα γενέθλια του Δημοκρατικού Κόμματο, 48 χρόνια ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, το να τιμήσει ε, τα 48 χρόνια του, θέλησε να τιμήσει ε, με μια ιστορική υπενθύμηση τους ιστορικούς του ιστορικού του ηγέτε. Είναι θεμητό. Τώρα, αν ο τρόπο που επιλέγηκε. Ναι, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν, ήταν λίγο υπερβολικό ο τρόπο που επιλέγηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι. Ε, Δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να επιδεικνύει έλλειψη σεβασμού, διότι και εμεί μπορεί να διαφωνούμε με του ιστορικού ηγέτε, για παράδειγμα, ε, του ΑΚΕΛ ή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Παρά τα αυτά, σεβόμαστε. Μπορεί να διαφωνεί, αλλά σέβεσαι. Δεν μπορεί να ρίχνει στον πάτο χάρη ψηφοθυρία. Και θα το πω. Δεν είναι τυχαίο που προεκλογικά ξαφνικά βγαίνουν από τα αυγά κάποιοι. Με την ίδια λογική, ε, παραδοσιακά όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα τα κόμματα τα οποία έχουν μια ιστορία, ε, προκειμένου να υπάρξει μια συσπήρωση, ναι. Ε, επικαλούνται τις ιστορικές τους ρίζες. Αυτό δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό, γιατί ξέρετε, όσοι δεν γνωρίζουν την ιστορία, όσοι την ξεχνούν, όσοι απλά την αφήνουν στην πάντα, διότι η ιστορία μα διδάσκει κιόλα. Και από τα λάθη μα υπάρχουν και πράγματα που έγιναν σωστά και έχουν διασώσει. Δηλαδή, ο, ο λόγο που εσεί είσαστε σήμερα στην Κύπρο, που είναι σήμερα και μπορέσετε να σπουδάσετε, να σπουδάζετε και να εκφράζεστε ελεύθερα. Κάποιοι αγωνιστήκαν για αυτό το πράγμα. Αν κάποιοι παίρναν άλλε αποφάσει, ενδεχομένω εσεί σήμερα να μιλούσατε για τουρκικά και να φορούσατε φέση. Άρα, αυτό γιατί τα λέω. Στο παρελθόν έγιναν και κάποια λάθη, αφού κλείνουμε και φέτος 50 χρόνια από, την, από το πραξικόπημα και την εισβολή, έγιναν και κάποια σωστά πράγματα. Εάν τα ξεχάσουμε, είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε και εσείς σαν νεολαία τα ίδια λάθη. Άρα για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη, για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλά να καθοδηγούμαστε από κάποιε σωστέ αποφάσεις που ήταν σωτήριες, οφείλουμε να σεβόμαστε και να γνωρίζουμε τι ρίζε μα, από πού ξεκίνησε τι. Γιατί ξέρετε, εκεί ποντάρουν και οι λαϊκιστέ. Ακούνται κάποιε ακραίε τοποθετήσει που ε... ακούντε έβυχα στα αυτιά σα. Λαϊκισμοί, για παράδειγμα για το μεταναστευτικό. Ε... με προτάσεις που δεν μπορούν να είναι εφαρμόσιμες. Να ξέρετε ένα πράγμα. Όσοι είναι λαϊκιστές, όσοι γυρίζουν και λένε ε αυτά που θέλετε να ακούσετε μόνον, που δεν είναι εφαρμόσιμα, δεν θέλουν να επιλύσουν τα προβλήματα. Θέλουν να τα συντηρούν. Γιατί οι ακραίε φωνέ μόνο με τη συντήρηση των προβλημάτων έχουν λόγο ύπαρξη. Έχουν λόγο διαμαρτυρία. Διαφορετικά θα ήταν επαναστάτη χωρί αιτία. Ψάχνει αιτία ο λαϊκιστή για να επαναστατεί Για να δείχνει: Α, εγώ είμαι καλύτερο που όλου. Ναι, εγώ έχω λύσει για όλα. Την ώρα όμω πρέπει να κάτσουν μαζί στην καρέκλα. <laughs> Και δεν θα έχουν λύσει για όλα και ίσως από έλλειψη γνώσεων και επειδή δεν, σεβάστηκαν την ιστορία κάμουν λάθη θα την πληρώσουμε όλοι μας και μετά να σου πει ξέρεις ίσως δημοκρατία Αυτά είναι, εσύ τον επέλεξε. να το πω στην Κυπριακή αφήνετε με, αρέσει και η Κυπριακή διάλεκτος είναι να πει ο άλλο έτσι και λένε ξεξιωράβει θέλει άρα είναι πολύ σημαντικά τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουμε αυτού που μα αντιπροσωπεύουν και χωρί για να επιστρέψω στο αρχικό σου ερώτημα, να γνωρίζει την ιστορία σου, είσαι καταδικασμένο να κάνει τέτοια λάθη. Συνεπώ, ε, ίσω ο τρόπο να μην ήταν ο ενδεδειγμένο, παρά τα αυτά δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να προσπαθεί να προσβάλλει την ιστορία μια παράταξη που εγεννήθηκε ενουσιαστικά, δηλαδή μέσα από τι και μέσα από έναν όλεθρο και μια καταστροφή που έφερε η προδοσία, το πραξικόπημα, που άνοιξε την κερκόπορτα και αυτή τη στιγμή ο τόπο μα, εσεί εγεννηθήκετε σε σκλαβωμένη πατρίδα. Και εγώ γεννήθηκα, είμαι και εγώ μεταπολεμική για δύο χρόνια. Εγεννηθήκαμε και οι τρει μα σε μια πατρίδα σκλαβωμένη. Οι παππούδε σα, οι αγιάδε σα, μπορούσαν την Κυριακή να πιάνουν το αυτοκίνητο του και ελεύθερα να πιάνουν να προσκυνούν στον Αποστόλο Εσεί δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα οι παππούδε σα και οι γιαγιάδε σα πιέναν στην κερίνια και ακούανε ελληνικά. Τώρα δεν ακούει πουθενά ελληνικά στο κατεχόμενο μέρο. Άρα είμαστε, αν θέλετε, εν, εντό εισαγωγικών καταδικασμένοι και είναι χρέο μα να γνωρίζουμε την ιστορία μα, όχι να τη λιδωρούμε. Θεωρώ το λάθο με το post ήταν ότι εμπίκεν το SND αν δεν Κοιτάξει, το ένινε, δεν θα, θα κάνω τώρα την ανατομία ενός λάθους πρέπει να κρατήσουμε την ουσία η ουσία δεν είναι ούτε τα γραφικά ούτε τα coach που επιλεγήκαν η ουσία κατά την ταπεινή μου άποψη είναι τούτο που σας είπα δηλαδή ορισμένα πράγματα πρέπει να αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην ουσία διότι θέλουμε έχουμε, ο κόσμο ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται πάρα πολλά πάρα πολλέ κόσμος απαξίωσαν του πολιτικού. και δικαιολογημένα με τόσα σκάνδαλα, με τόση διαφθορά. Διότι και όντω η παραμονή πολύ καιρό στην εξουσία, ιδιαίτερα προσώπων, αναγκαστικά φέρνει και διαφθορά. Γι' αυτό επιστρέφω στην ανανέωση. Η ανανέωση είναι απαραίτητο συστατικό, όχι μόνο για την εξέλιξη, αλλά για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Να αρχίσει να πιστεύει και ο άλλο, Α, ένα εν ενούλη στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Μήπω πρέπει να αλλάξουν εμεί τα κριτήρια βάσει των το, οποίων επιλέγουμε, και ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι να συνάδει ο λόγο με την πράξη. Δηλαδή, εκείνο που σου λέει ο άλλο, να το κάνει. Αξιοπιστία λόγου. Τώρα, αν γραφικά, επικοινωνιακά γίνονται κάποια λάθη, κάποιε αστοχίε, δεν είναι η ουσία. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα να επικοινωνηθούν. Καλύτερα, θα, θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, αλλά δεν είναι η ουσία. Δεν είναι από εκεί που κρίνεται το τι μπορεί να προσφέρει μια παράταξη και τι μπορεί να προσφέρει ένας πολιτικός και τι πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια. Στο δίκο υπάρχει διαφθορά. Τι εννοείς, υπάρχει διαφθορά. Πώς ορίζεται τη διαφθορά, να το ξεκινήσω από εκεί. Λοιπόν, η, η, διαφθορά έχει και, έχει και πολλά παραδείγματα που δεν ήταν τουλάχιστον από το δίκο τα τελευταία δέκα χρόνια, αν μπορώ να σου απαντήσω έτσι. Θα απαντήσω διαφορετικά, όχι μόνο για το δίκο. Επειδή μου δημοσιογράφος για 25 χρόνια, και ήταν πολλά τα μάτια μου. Ε, η εξουσία διαφθείρει. Πρέπει να έχει εχέγγυα και ισχυρέ αντιστάσει πολιτική ηθική, ώστε την ώρα που ενάσχει την κούπα με το μέλι, να με βουτήσει μέσα. Ο καθένα κρίνεται από τι πράξει του, φίλε μου. Το τραγικό είναι, το ερώτημα μάλλον που θα ερωτούσα εγώ στη θέση σου αυτή τη στιγμή είναι οι πολίτε πραγματικά θέλουν πάταξη τη διαφθορά με ποια έννοια. Να έχουν μέσο. Ποια είναι η απάντηση στο να μην χρειάζεται ένα πολίτη να βάλει μέσο, να πιάσει τον βουλευτή να του πει να πιάσει τον άλλο να του πει κανόνισμε. Ξέρει ποια είναι η απάντηση να υπάρχουν εκείνες οι σωστές πολιτικές που να μην χρειάζεται ο πολίτης να ζητήσει βοήθεια. Να υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που για παράδειγμα έγινε τώρα με την κυβέρνηση του Χρυστοδουλίδη. Πριν δύο χρόνια κάποιος αιτητής ΕΕ που θέμα είναι επιβίωσης, δηλαδή κάποιο για να ζητήσει να πάρει το ελάχιστο εγκεκριμένο εισόδημα, σημαίνει να έχει να φάει. Άρα πήγε. Μπορούσε να περιμένει και ένα χρόνο. Και δύο χρόνια. Και. Και άλλα πολλά παραπάνω. Και άλλα πολλά παραπάνω. Άρα, τι ήρθε η κυβέρνηση και έκαμε. Μαζί και με τι δικέ μα προτάσει, που είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που εισακούστηκαν, βρήκε τον τρόπο να επισπεύσει την εξέταση των ετοιμάτων. Που το εμείωσε σε 90 μέρε, τώρα σιγά σιγά μειώνεται σε 60 μέρε και πάει και πάει πιο κάτω. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, τι πετυχαίνω, πάταξη τη διαφθορά. Γιατί εξετάζω πιο γρήγορα μια αίτηση και χρειάζεται ένα άνθρωπο ο οποίο έχει να φάει να πάει να ζητήσει μέσω. Άρα διαφορά για σα είναι το ρουσφέτι. Το ρουσφέτι. Να σου πω ότι διαφορά του ρουσφετιού από τη βοήθεια. Ναι. Επειδή ρουσφέτι θεωρείται λοιπόν, και να πάρω και ένα φίλο μου που είναι στο Υπουργείο Εργασία για να με κανονίσει την αίτηση μου και μπλα μπλα. Λοιπόν, το ρουσφέτι τι είναι. Όταν οι διαδικασίε ακολουθούνται και είναι πολύ καλέ, τσοκάμνεται γραπτέ εξετάσει για να πιάσετε θέση. Ε, μια θέση. Και κάνετε 10 γραπτή εξέταση. Αξιολογήστε, εσύ έρθει πρώτο, εσύ έρθει δέκατη. Εάν με πιάσει εσύ, και πει μου είσαι τα δέκατη, αλλά θέλω να πιάσω τη θέση να σε κανονίσω, και καταφέρω τα, ρου Και είναι απαράδεκτο. Και είναι καταδικαστέο. Διότι είναι ει βάρο σε εσένα, που είστε πρώτο με την αξία σου. Τούτων ερουσφέτη. Να σου πω ότι δεν είναι ερουσφέτη. Ένα καταταλαιπωρημένο προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντα μέσα από γραφειοκρατικέ διαδικασίε και ενώ δικαιούται, για παράδειγμα, ε, έναν έψιλο, είναι δικαιούχο του ελάχιστου εγκείμενου εισοδήματο, επειδή δεν, ήξερε ο άνθρωπο, είναι πολύ μεγάλο, δεν, δεν είχε βοήθεια να συμπληρώσει τι αιτήσει, δεν τι συμπλήρωσε σωστά, με αποτέλεσμα να τον απορρίψουν ενώ είναι δικαιούχο. Και παίρνει τηλέφωνο την Κατερίνα. Και λέει, κυρία Κατερίνα, το και το, εγώ έχω ένα φάω, απορρίψαμε Οπότε, τι κάνω εγώ, βοηθώ τον να γράψει μια επιστολή, γιατί δεν ξέρει. Στέλνει την επιστολή κανονικά εξηγώντα του τι γίνεται. Βοηθώ τον να έβρει τα έγγραφα για να τα πάρει στο κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη. Και βοηθώ τον να καταθέσει την αίρεσή του και μετά από ένα μήνα να εγκρίνεται. Τούτων είναι έρωσφαιτη. Ε... Τούτων είναι η βοήθεια που μπορούμε να παρέχουμε ενώ έχουμε τη γνώση. Όταν το σύστημα αποτυχάνει, να ανταποκριθεί στι ανάγκε των πολιτών. Άρα, όσο βελτιώνουμε το σύστημα που δουλεύει, τόσο λιγότερη ανάγκη υπάρχει. Αλλά πρέπει να βοηθούμε τον κόσμο όταν αποτυχάνει το σύστημα. Ένα αφήσω άνθρωπο να μένει να φάει επειδή δεν ξέρει να συμπληρώσει μια αίτηση ή ψηφιακά δεν είναι εξοικειωμένο. Να του βοηθήσουμε. Οφείλουμε να του βοηθούμε. Καλά. Αλλά αυτό που σα περιέγραψα πριν, εγώ είμαι εντελώ εναντίον. Εάν δεν ξέρω την Κατερίνα, τον Νικόλα, τον Κωστίν, τον Γιάννη να με βοηθήσει να συμπληρώσω την αίτηση ή να κουντήσει την αίτηση να γράψω μια επιστολή, τι θα κάνω σε εκείνη την περίπτωση. Τι οι εκλογέ, να ψηφίσει τσίνου που ενάρτουν να αλλάξουν το σύστημα για να μένει ανάγκη να ξέρει κάποιο για να μπορεί να ε, εξυπηρετηθεί από το κράτο. Άρα το δίκο είναι γελίο αντισυστημικό, έτσι όπω το παρουσιάζεται. Κοίταξε, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο ξαναλέω, εγεννήθηκε μέσα από συγκεκριμένε δύσκολε καταστάσει γονεί και παππούδε συνομήλικων μου μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα σκοτωθήκαν από πραξικοπηματίε. Σκοτωθήκαν στην, εισβουλή, στην τουρκική εισβολή. Είναι αγνοούμενοι. Έχω φίλου μου που είναι παιδιά αγνοωμένων, που μεγαλώσαν χωρί το γονιό του. Άρα ιστορικά εγεννήθηκε αυτό το κόμμα μέσα από την αντίσταση σε προσπάθειες να καταληθεί η δημοκρατία και που την ελευθερία να πάμε στην υποδούλωση. Άρα, εγώ είμαι περήφανη για τούτη την ιστορία. Σήμερα είναι γεγονό ότι υπάρχουν κάποιε θέσεις που μπορούν να μπουν στην συντηρητική σφαίρα. Παρά τα αυτά, είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει το Δημοκρατικό Κόμμα και η ηγεσία του ότι έχει τη διάθεση, άνοιξε τι πόρτε τη στην κοινωνία, ε, έκαμεν υπερβάσεις, ευγήκεν από συγκεκριμένα καλούπια χωρίς φυσικά να ξεπουλά τις ηθικές αρχές αξίες και ιδανικά που πρεσβεύει, αλλά εξυγχρονιστήκαμε. Για παράδειγμα να σας πω πρόσφατες καταστατικές αλλαγές, για να μπορούμε να παράγουμε πολιτικέ για διάφορα θέματα, ε, δημιουργήσαμε πολιτικέ ομάδε και εξυγχρονίσαμε τι, στι οποίε δεν είναι ένα κλειστό κλαπ κομματικών. Ε, σου λέω εσένα, εσύ τώρα είσαι νομικό, σπουδάζει νομικά αλλά για κάποιου λόγου δεν θέλει να μπει μέλο σε κάποιον κόμμα. Αλλά θέλει να προσφέρει. Έχει κάποιε ιδέε για κάποιε νομοτεχνικέ μεταρρυθμίσει που πρέπει να γίνουν. Και θέλει να συμμετέχει στην πολιτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματο. Μπορεί να συμμετέχει ω επιστήμονα χωρί να είσαι μέλο του Δημοκρατικού Κόμματο. Άρα, είπα σα ένα μικρό παράδειγμα το πώ έχουμε να ανοίξει τι πόρτε για να προχωρήσουμε μπροστά. Ε, άρα, θεωρώ ότι είμαστε προοδευτικοί, αλλά χωρί να χάνουμε την πηξίδα, τον άξονα και τον προσανατολισμό μα με βάση τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά τη Ιστορία και εξακολουθούμε να είμαστε. Αν κάποιο μελετήσει την ιστορία, πάει πίσω. Συνεπώ, θεωρώ ότι κάναμε πολύ σημαντικά βήματα μπροστά. Α βάλουμε και τον περιορισμό, θα ήταν έναν ακόμα καλύτερο. <laughs> ε, Συνεπώ, ναι. Δεν υπάρχει για καμία θέση στο καταστατικό μου Όχι. περιορισμό. Okay. Ερώτησα μας, το εμάς οι δύο υποψήφοι του Βόλτ οι γιατί θεωρούμε το μεταναστευτικό τόσο σημαντικό επειδή το αναφέρατε πριν. Εσείς γιατί θεωρείτε πως το κράτος μας πρέπει να ασχοληθεί με το μεταναστευτικό. Τι μας επηρεάζει το πρόβλημα της μεταναστεύσης. Είναι, πολλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θέλω να μιλήσω να κάνω ένα διαχωρισμό. Επειδή μα επικρίνουν, δεν μιλώ για παράνομου μετανάστε, μιλώ για παράνομη μετανάστευση. Η Κύπρο είναι ένα πολύ μικρό κράτο και είμαστε και μη κατεχόμενο. Δηλαδή δεν έχουμε τον έλεγχο. Παρόλο που είναι ενταγμένη ολόκληρη η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έχει ανασταλεί το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο στο κατεχόμενο τμήμα και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί έλεγχο στο κατεχόμενο τμήμα. Συνεπώ, μέσα από την πράσινη γραμμή και το πώ το εκμεταλλεύτηκε τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, έχουμε ενυποστεί έναν υβριδικό πόλεμο. Που δεν ξέρει όταν είναι καθοδηγούμενα και από, την Τουρκία, από τον κατακτητή σου. Τι σου φέρνει. Πώς, πώς, πώς εργαλειοποιεί αν θέλετε τον ανθρώπινο πόνο για να δημιουργήσει πρόβλημα στην Κύπρο. Ως χώρα πρώτη υποδοχή και με τις αντοχές μας ήταν δυσανάλογο το βάρος. Για να μπορέσει έναν κράτο με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα να διαχειριστεί τόσε τόσες μεγάλες ροές χρειάζεται οικονομική βοήθεια χρειάζεται χώρους που δεν τους έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαστε νησί. είμαστε μακριά από την υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή δεν είμαστε στην ενδοχώρα. Συνεπώς οι πολιτικές, το να γίνει υποχρεωτική με την κατάσταση, είναι κάτι που προσπαθήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το πετύχουμε, δεν τα καταφέραμε, αλλά τουλάχιστον εξασφαλίσαμε κάποια εργαλεία. Εγώ προσωπικά αν εκλεγώ θα επιμείνω ώστε να γίνουν υποχρεωτικέ οι μετεγκαταστάσει. Τι η εννοείται μετεγκαταστάσει. Μετεγκαταστάσει σημαίνει να υπάρχουν. Ε, όταν είναι δυσανάλογοι οι αριθμοί που έρχονται στην Κύπρο, να μπορούν υποχρεωτικά να τους λαμβάνει μια άλλη χώρα. Που Εδομαϊκή. δεν είναι, ναι, που δεν είναι χώρα πρώτη υποδοχή. Που έχει λιγότερο πρόβλημα. Τούτον έχει να κάνει με την αλληλεγγύη, με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αφού πρόσφατα είχαμε και τα, τη μέρα τη Ευρώπη, αλλά γιορτάζουμε και φέτο και τα 20 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, έμπρακτα θεωρούμε ω κράτο ότι αυτή η αλληλεγγύη Στι υποχρεωτικέ μετεγκαταστάσει, μα δίνει έτσι μια καλή ευκαιρία να ανασάνουμε. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα ε, το μεταναστευτικό που πρέπει να διαχειριστεί πάντα με λύσει ε, και ανθρωποκεντρικέ. Αλλά δεν μπορεί να, Δε, να θέλει σε κίνδυνο και θέμα ασφάλεια ορισμένε φορέ. Τι κάνουν για το Δημοκρατικό Κόμμα για τον Αναστασιάδη. Το Δημοκρατικό τι, τι Κόμμα, το, από το 2016, σας. μπορώ να κάνουμε τέσσερα podcast για να σας τις πω. Θα <laughs> πω άλλο. Από το 2016, 2017 και το 2018, συγγνώμη, από το 2018, είχαμε αποστείλει τότε ε, μια μακροσκελέστατη επιστολή με όλες μας τις προτάσεις στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αναστασιάδη. Πολλά χρόνια δεν έγινε τίποτα. Σε ό,τι αφορά τη Βουλή, προωθήσαμε λύσει, ψηφίστηκαν και έχουμε έτσι έναν πολύ σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό που μα ικανοποιεί και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του νυν Υπουργού Εσωτερικών του Κωνσταντίνου του Ιάννου, που κάναμε μαζί η μερίδα για το μεταναστευτικό πριν έναν δύο μήνε, είναι ότι ευχαρίστησε το Δημοκρατικό Κόμμα γιατί σήμερα ο λόγο που η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε να διαχειριστεί, να έχει περισσότερες επιστροφές από ό,τι αφήξεις και να διαχειριστεί το ζήτημα είναι χάρη στην υλοποίηση των προτάσεων του Δημοκρατικού Κόμματος. Το Α, Δημοκρατικό το Κόμμα... Το τι έκαμε νομίζω το απαντά ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών. Το Δημοκρατικό Κόμμα τα τελευταία χρόνια έχει παραμείνει στα ποσοστά του. Χωρίς να... Με, με, με κάποιες φορές μικρή μειώση. Ε, και τώρα κινδυνεύει να χάσει την τρίτη έδρα. Γιατί πιστεύετε. Στην τρίτη θέση. Την τρίτη είναι, θέση ναι. συγγνώμη. Από... Ναι. Να το πω, χάσει από το ΕΛΑΜ. Γιατί πιστεύετε πω το δίκο δεν ανεβάζει ποσοστά τα τελευταία χρόνια. Ε, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω. Θα κάνω μια αυτοκριτική. Ε, πάλι θα το γυρίσω εκεί που πιστεύω, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μείνει πίσω στην ανανέωση. Χρειαζόμαστε την ανανέωση. Χρειαζο... Είμαστε, ξέρετε, μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα και μέσα στην Νεολαία υπάρχουν αξίε αξιόλογε κοπέλε, αξιόλογα παιδιά. Με όραμα. Να πάω και πιο πίσω. Και στη φοιτητική παράταξη, στην αναγέννηση. Του θέλω να του συγχαρώ γιατί στην Αθήνα πρόσφατα επέτυχαν μια τεράστια επιτυχία. Παιδιά με όραμα, με γνώσει. Δεν γίνεται να τελειώνουν οι φοιτητέ να έρχονται να μπαίνουν στην νεολαία του Δημοκρατικού Κόμματο και να ανακυκλώνονται καρέκλε με του ίδιου και του ίδιου. Και οι νέοι του σήμερα να γίνονται συνταξίχοι και να βάλουν πρώτη φορά εκλογέ για να εκλέγουν. Άρα η αξιοποίηση του νέου αίματο που έχει εξαιρετικό νέο αίμα. Δηλαδή όσοι, όσοι νεαροί μοιράζονται τις δημοκρατικές αρχές και αξίες με τις οποίες εγκαλουχηθήκαμε εμείς οι παλαιότεροι είναι μια πολύ καλή πάστα νέων και είναι και είσαστε και πιο εξοικειωμένοι με ψηφιακή τεχνολογία, άρα μπορείτε να μεταφέρετε τα μηνύματα ακόμα πιο αποτελεσματικά. Θεωρώ ότι έπρεπε και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα για να αξιοποιήσουμε τους νέους, να μην τους κρατούμε στον πάγκο, να μην τους αφήνουμε στο έλεος του Θεού, να τους αξιοποιούμε. Γι' αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω και δυο λόγια για την πρότασή μου. Γιατί, που σας λέω, όταν έχεις εξουσία, Μπορεί να κάνει πράγματα, όχι μόνο ενευρύτερα ζωή για τον τόπο, αλλά ζωή για του νέου. Ε, Παρουσιάζοντα το MEP Team, το οποίο κανένα Ευρωβουλευτή τα τελευταία 20 χρόνια από οποιοδήποτε κόμμα δεν έχει εφαρμόσει, ο Ευρωβουλευτή έχει ένα σημαντικό κονδύλι κάθε μήνα, το οποίο είναι πενταψήφιο, για να εργοδοτεί, για αγορά υπηρεσιών, για να μπορεί να παράγει, να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του έργου του. Άρα δική μου πρόταση για MEP Team, τι λέει είναι η ομάδα συμβούλων τη Ευρωβουλευτού. Πρώτον, άνοιγμα γραφείου Ευρωβουλευτή στην Κύπρο. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει γραφείο να μπορεί οποιοδήποτε να αποταθεί για οτιδήποτε στον Ευρωβουλευτή, να υπάρχει επικοινωνία. Δεύτερον, εργοδότηση και πρόσληψη νέων επιστημόνων εξειδικευμένων από τους κλάδους των πολιτικών επιστημών, του περιβάλλοντος, των οικονομικών επιστήμων ε, και από διάφορους κλάδους που, με τους οποίους ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να συμμετέχουν, να εργάζονται δηλαδή ο καθένας των κλάδων του να παράγουμε μαζί πολιτικές. Δηλαδή ο Ευρωβουλευτής να μπορεί να επικεντρώνεται σε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα εθνικά ζητήματα γιατί χωρίς πατρίδα δεν έχει τίποτε άλλο. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο ή κάθε μία στον τομέα τη. Άρα ένα σύμβουλο για δύο επιτροπέ, δηλαδή δέκα σύμβουλοι, αντιλαμβάνεστε πόσοι νέοι μπορεί να βοηθηθούν μέσα σε μια θητεία. Τρίτον, η δυνατότητα τα καλοκαίρια σε φοιτητέ με αμοιβόμενη πρακτική να εργάζονται στο γραφείο τη Ευρωβουλευτού. Άρα, το MEP θα παρέχει έμπραχτα κίνητρα στους νέους και εγώ δεν περιορίζομαι μόνο στο Δημοκρατικό Κόμμα. Περιορίζομαι σε όλου του νέου οι οποίοι δεν έχουν παροπίδε, έχουν κρίση, είναι γαλουχημένοι με τι δημοκρατικέ αρχέ, πιστεύω στη δημοκρατία και όχι σε άλλε παροχημένε φασιστικέ νοοτροπίες. Πιστεύω στι λύσει, θα μπορούν να αξιοποιηθούν. Ενδυναμώνεται έτσι ο ρόλο τη Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο ευκαιρίε σε νέου ενισχύουμε, φέρνουμε περισσότερη την Ευρώπη στην Κύπρο γιατί συνδιαμορφώνουμε πολιτικέ σε όλα τα θέματα. Δεν, είναι, δεν μπορούμε να έχουμε μονοδιάστατη την προσέγγιση. Επειδή δηλαδή το Δημοκρατικό Κόμμα εκλέγει μόνο έναν ή μία Ευρωβουλευτή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μόνο ένα, πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε ένα θέμα. Και μόνο του δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε όλα. Και όποιο σα λέει ότι μπορώ να είμαι παντού, περιπέζει σα. Ε, δηλαδή είναι αδύνατο. Άρα, πώ μπορεί ο ένα να έχει δύναμη των δέκα με το MEP Team, με την ομάδα Ευρωβουλευτή και εμένα σπάρα δύο τριγώνια. Βοηθείτε, βοηθούμε και τον τόπο με συνδιαμόρφωση πολιτικών που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα μα, τα εργασιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, ε, την υγεία. Και ταυτόχρονα δίνουμε και ευκαιρία και κίνητρα στου νέου. Άρα, φανταστείτε να το κάναν όλοι τούτον. Ε, νομίζω ότι όχι μόνο. Και δεν είναι αυτό ο σκοπό το ποσοστό. Εγώ βλέπω την ποιότητα. Και η ποιότητα ποια είναι. Να δίνουμε ευκαιρίε. Και να ξέρει, να ξέρουν οι συνεργάτε μου ότι η Κατερίνα δεν θα μα χρησιμοποιεί για 5, 10, 15 χρόνια για να επανεκλέγεται συνέχεια και να κολλήσει πάνω στην καρέκλα. Ενδεχομένω που του συμβούλου που θα εργοδοτήσω για 5-10 χρόνια, κάποιοι να αποκτήσουν εκείνη την εμπειρία που χρειάζεται να κατεβούν ήδη μετά. Και θα είμαι δίπλα του. Εφαρμόζεται κάπου αλλού το MEPTI. Υπάρχουν ε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, επειδή εντάξει, είναι περισσότεροι ευρωβουλευτέ, οι ευρωβουλευτέ πολιτική ομάδα, για παράδειγμα, οι ευρωβουλευτέ συγκεκριμένη πολιτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι 10, έχουν δικό του γραφείο ω ομάδα στην Αθήνα. Και με κάποιον τρόπο ναι, εφαρμόζεται. Και από άλλου ξένου ευρωβουλευτέ. Αλλά από Κύπριου δεν εφαρμόζεται και από κανένα. Και είναι κρίμα γιατί θεωρώ ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλου. Επειδή ο χρόνο είναι στην αιτία μα. Ναι, μιλώ πολλά. Εσάς πώς σας φαίνεται για να κάνω κι εγώ καμία ερώτηση. Ήταν ακριβώ αυτό που μου είπαν, Αρκού, να κάνω κάποια ερώτηση. Εσάς, τούτη η ιδέα, τούτη η πρόταση, γιατί κι εγώ για να τη διαμορφώσω, ερώτησα κάποιου νεαρότερου πώ τη βλέπετε. Να υπενθυμίσω. Υπάρχει μια λαθό εικόνα για τους νέου. Νομίζω ότι κόφτουν μα πάρα πολλά οι εκδηλώσει, οι που συμπεριλαμβάνουν νέου και ευκάλλοντας τους. σπίτι. Δεν είπα σαπάνε... για εκδηλώσει. Όχι. Ο... Δηλαδή, Κάμινο, μια εισαγωγή. Ναι. Νομίζω ότι εδώ είναι τα θέματα μα. Και δεν μα βλέπουν πολύ σαν άξιοι για να συζητήσουν μαζί μα οικονομική πολιτική, εξωτερική πολιτική. Ε, βλέπουν μα, νέοι, ότι κόφτει μα η παιδεία άντε και λίγοντας το στεγαστικό γύρω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εμάς βλέπουμε σαν άτομα που μπορούμε να προσφέρουμε σε εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, σε διαμόρφωση ευρύτερη ευρωπαϊκή και ε, τοπική πολιτική. Είναι κάτι που θυμώνω και είναι και ο σκοπός της εκπομπής του να δείξουμε ότι οι νέοι κόφτουν μας όλα τα ζητήματα. Άμυναν εξωτερική πολιτική, περιβάλλον και πάρα πολλά άλλα. Πώ το βλέπω το δημιουργία NMPT, με τον υπάρχουν νέοι σύμβουλοι θα μπορούν όχι η απόψη των νέων, αλλά από μια νέα νική σκοπιά πώ yeah. μπορεί να αντιμετωπιστεί yes. αυτό το θέμα. Είμαστε κολλημένοι σε απόψει που συζητήθηκαν πριν 55 χρόνια με ανθρώπου που είναι 60-70 χρόνια και συζητούν τι ίδιε απόψει χωρί να δέχονται νέα αέρα. Και απλά δημιουργούν και καινούριε απόψει για άλλα θέματα που πιστεύουν ότι κοφτούν του νέου. Εμά κοφτούν μόνον. Ε, το... Άρα βλέπεις θετικά το MPT Πάρα πολλά θετικά. Και υπάρχει και ένα τομέα που δεν τον άκουσα από κανέναν άλλον συναγωνιστή ή συναγωνίστρια ή ανθυποψήφιο ή ανθυποψήφια να το λέει που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά θα θέλω, αν τα καταφέρω να με βοηθήσει ο Θεό και ο κόσμο να εκλεγώ, να έχω έναν νέο σύμβουλο πάνω σε αυτό το ζήτημα που λέγεται νομοθετική ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη για το AI. Αυτή τη στιγμή, το 2020, έχει περάσει η λευκή βίβλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα, πριν λίγου μήνε, έπερασε ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο. Κατά την άποψή μου, τα θέματα τεχνητή νοημοσύνη που θα ελέγχουν πλέον, θα μπουν στι ζωέ μα στα πάντα. Χρειάζομαι, ναι, δεν έχω τις γνώση δεν είμαι τη πληροφορική απόφυτο, δεν είμαι τη ψηφιακή τεχνολογία. Τόσο είναι μεγάλο με τη ψηφιακή τεχνολογία, αλλά χρειάζομαι έναν νεαρό τσακό, να το πω έτσι λέμε σανά, ο οποίο θα ξεσκονίσει τα πάντα και θα βάλει τι εισηγήσει και όχι μόνον τούτο. Να ξέρετε κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω συμβούλου για να φαίνομαι εγώ. Εγώ φαίνομαι μια χαρά στην τηλεόραση 25 χρόνια χόρτασα. Ο σύμβουλο, ο νέο, ο οποίο ενάρτη να μου ετοιμάσει την εισήγηση για το πώ ρυθμίζεται σωστά η τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μην παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα όταν εφαρμόζεται. Λέω ένα παράδειγμα. Θα έρθει ο ίδιο στι Βρυξέλλε μαζί μου να το παρουσιάσουμε. Στην Κύπρο θα προβάλλω τον ίδιο το σύμβουλο να βγει ο ίδιο στα κανάλια και στα podcast να μιλήσει για την ομάδα του ω Ευρω... μέλο τη ομάδα του Ευρωβουλευτή, τι ο ίδιο εδούλεψε και κατάφερε. Άρα τι δίνει, τι δίνει το MPT, δίνει και την α, δημόσια αναγνώριση στο σύμβουλο των νέων που έρχεται και αποτελεί μέρο. Δεν είναι ο Ευρωβουλευτή και από κάτω οι σύμβουλοι. Είναι ο Ευρωβουλευτή και είναι γύρω-γύρω όλοι οι σύμβουλοι. Ισότιμοι. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Πώ το βλέπει εσύ, Όχι, και εμένα να αρέσει μου πάρα πολύ σαν ιδέα. Και είναι εφαρμόσιμο. Ναι, και δίνει και μια λύση στα θέματα πρακτική ασκήση που έχουμε χωρί αμοιβή. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλοί φοιτητέ που είναι, είναι σύμβουλοι, αλλά. κάθε, κάθε καλοκαίρι είναι. και διαφορετική. Ναι, Μου ναι, διαφορετική. ναι, ναι, και... ναι, Που κάθε κλάδο να αξιοποιηθούν όλοι, όλοι, οι φοιτητέ ναι, που ναι, ναι, ναι. Που διάφορα πράγματα ναι. για όλου του τομεί. Ναι, ναι, ναι. Ήδη για να ξέρετε συνεργάζομαι με έναν εξαιρετικό παιδάκι που είναι περιβαλλοντολόγος, νεαρός, που μου ετοίμασαν έτσι μια μεγάλη έκθεση εισηγήσεων με πράγματα που τα θυκιάβασα και ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, ε, καινοτόμε προτάσει προσαρμοσμένε στην κυπριακή πραγματικότητα που αν υπήρχε τότε το MEP Team τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν να γλιτώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και για την ακροτική πολιτική. Ξέρετε πόσα νέα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με την Γεωργία. Πάρα πολλοί. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Άρα, εγώ χρειάζομαι έναν ειδικό που ασχολείται, που θέλει να ασχοληθεί με τούτα, να έρθει, να δουλέψει, να αμείβεται και να αναγνωριστεί το έργο του. Η αναγνώριση παίζει μεγάλο ρόλο. Θυμώνω πάρα πολύ, θύμωνα και ω δημοσιογράφο, όταν έβλεπα πολιτικού να ξέρω ότι έχουν μια ομάδα δίπλα του που του παράγουν έργο και δεν του αναγνωρίζουν. Στη σφαίρα τη πολιτική είναι σημαντική αναγνώριση. Σημαντικό να σε έχω εσένα να πούμε, να έκαμε μια ανησύγηση που βοήθησε την τάδε ομάδα ανθρώπων. Και παρουσιάσαμε την μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο και πέρασε. Και προχωρήσαμε. Θέλω εσύ να βγει στην Κύπρο στην τηλεόραση και να μιλήσει για το πώ σου ιδέα, πώ δουλέψαμε. Ναι, ε, να πει έναν ευχαριστώ στην Ευρωβουλευτρία, αλλά να. αλλά να παρουσιάσει εσύ τη δουλειά σου. θα θα κάνει εσύ τη δουλειά σου να πω εγώ να την οικειοποιηθώ για να το παίξω ωραία. Αυτή είναι η δουλειά ενός πολιτικού που εκλέγεται απευθείας από τον λαό σε αξίωμα. Να υπηρετεί τον λαό. Γιατί να σας πω και κάτι για να κλείσω με τούτο. Η πολιτική είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για τους γνωστούς μας. Και το όραμα μου, πολλοί με λένε έτσι ότι ότι ονειροπολώ και δεν θα τα καταφέρω ποτέ, εμπειράζει, τους να λένε, είναι να μπούμε σε μια σύγχρονη πολιτική όπου υπερέχει το εμεί και όχι το εγώ. Είναι το όραμα μου να περάσουμε σιγά σιγά σε μια σύγχρονη πολιτική, να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί μόνο εκ των έσω μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Που τα, με το scrolling, τα σχόλια στα, tics, στα, facebook και στα social media και που τον πιστέψτε με να αλλάξει τίποτα. Απλά δημιουργούμε μια μουρμούρα στην παιδεία αντί είναι οι προτάσει σα. Και τι πιστεύετε ότι είναι τα προβλήματα και οι προτάσει σα που θέλω να στοχεύσω σε αυτά τα προβλήματα. Ε, να μπαίνατε στην Επιτροπή Παιδεία, αν εκλέγε σου. και σε τι επιτροπέ θα μπαίνατε στην Ευρωπαϊκή Καταρχά, είμαι πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του Κίκου Β. Mm -hmm. Πρέπει να σα πω και είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ε, σε, στις, θέλω, με το MEP Team θέλω ω Ευρωβουλευτή να συμμετέχω σε όλε τι επιτροπέ. Αυτό είναι άλλο ένα στόχο του MEP και αναλόγω του θέματο να κρίνω τι γίνεται. Υπάρχει ε, έτσι δυνατότητα για όλε τι επιτροπέ, επειδή δεν πάρα, πάρα πολλέ. Εντάξει, θεσμικά δεν θα είσαι εκεί, αλλά ο κάθε ευρωβουλευτή έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε θέμα τον ενδιαφέρει μέσα. Από εκεί και πέρα. Θεωρώ ότι ο Κύπριος Ευρωβουλευτής θεσμικά πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει στην Επιτροπή για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Και στην εξωτερική πολιτική, γιατί ε, λόγω του ότι είμαστε ακόμα ημικατεχόμενοι, λόγω του ότι έχουμε την τουρκική απειλή, θεωρώ ότι είναι άκρο σημαντικό να συμμετέχει σε εκείνη την επιτροπή. Από εκεί και πέρα, θέτω εξίσου σημαντικό τα θέματα τη οικονομία ε, και τη ενέργεια, διότι θα είναι προκλήσει και τούτε μετά. Ε, που υπάρχει και έτσι μια, έναν παράπονο από του Ευρωπαίου Κύπριου πολίτε για αυτά τα θέματα. Ε, άρα, η οικονομία του Κυπριακού θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά. Από εκεί και πέρα, μέσω του MEP Team θα συμμετέχω ναι, και στα θέματα παιδεία και υγεία. Που επίση είναι πολύ σημαντικά τα θέματα υγεία. Ε, διότι μιλούμε τώρα για. γίνονται πολλέ αλλαγέ για τα θέματα φαρμάκων. Να ξέρετε για τα καινοτόμα φάρμακα, επειδή είμαστε μικρό κρατό. Άμα χρειάζεται ένα ασθενή θεραπεία για ένα καινοτόμο φάρμακο, επειδή είμαστε μικρό τόπο και πολλά ακριβά, δεν, ισχύουν τη δυνατότητα με τι ρυθμίσει που γίνονται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση κάποιων θεσμών, ε, θα παρέχεται αυτή η δυνατότητα και που θα ωφελήσει πάρα πολύ τα μικρά κράτη. Επανέρχομαι στην παιδεία. Θεωρώ ότι το τελευταίο χρόνο, πρέπει να το πω, η Υπουργό Παιδεία η Αθηνά Μιχαηλίδου έχει κάνει πολύ σημαντικέ τομέ. Έχει θέσει πολύ σημαντικά θεμέλια που έχουν να κάνουν με μια πιο, αν θέλετε, ανθρωποκεντρική εκπαίδευση και με μια εκπαίδευση που θεωρώ ότι η Κύπρος πρέπει επιτέλους να περάσει σε αυτόν το μοντέλο της ενίσχυσης και της ανάπτυξης της κρίσης των παιδιών μας. Δηλαδή, τούτο είναι το σύστημα, μάθε τα παπαγαλία, γράψε τα... Που έχει να κάνει με το σύστημα αξιολόγηση. Θεωρώ όμω ότι γίνανε πολύ σημαντικά βήματα στο σύστημα αξιολόγηση. Περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί και το σύστημα αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που είναι εξίσου σημαντικό. Άρα, η παιδεία θεωρώ ότι ε, μπήκε τώρα σε πολύ έτσι, καλά μονοπάτια και να είστε βέβαιοι ότι εάν εκλεγώ ο ρόλος μου επικουρικά και καθοριστικά θα είναι πολύ υποστηρικτικός. Γιατί πιστεύω στο όραμα και στις δράσεις της Αθηνάς της Μιχαηλίδου. Έχει κάνει τεράστια διαφορά και ήδη άρχισε να φαίνεται στα σχόλια αυτή η διαφορά. Πώ κρίνετε την κυβέρνηση του Νίκο Χρυστολίνου, μια και αναφέρεται σε υπουργό του. Καλά. Μιλά με μία πολιτικόν η οποία την νύχτα μπεκλέχει και. έδειχνα με τηλεοράσει να πανηγυρίζω, Άρα είναι αντικειμενική. Εντάξει, <laughs> <laughs> αντικειμενικά. Ε, θεωρώ ότι μπήκαν πάρα πολλά ζητήματα σύσσω στην πορεία. Αναγνωρίζω τον ανθρωποκεντρικό αυθρωπο, χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα κυρίω. Μπορεί. Να γίνανε κάποιε αστοχίε σε θέματα διαχειρισμών. Καμιά όμω κυβέρνηση δεν είναι τέλεια. Δηλαδή, σε κανένα μέρο του κόσμου δεν υπάρχει τέλεια κυβέρνηση. Υπάρχει όμω η κυβέρνηση η οποία έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Υπάρχει η κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη και δεν παίρνει αποφάσει που θέτουν σε κινδύνο την οικονομία να μα οδηγούν σε μνημόνια για να μα πατήσουν. Άρα έχουν και μια γνώση σε ό,τι αφορά δημοσιονομική πειθαρχία. Και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζει τα λάθη τη. Και δεν τα επαναλαμβάνει τα ίδια. Είπατε για αποτελεσματικότητα. Ναι. Εγώ θεωρώ, που τούτο που θεωρώ, την κριτική που πιανεί ο Χριστοδουλίδη, ότι ο, ο κόσμο είναι απογοητευμένο. Να σα πω. Απο, τούτο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Απάσχετα σε ένα παράδειγμα πριν. Καταρχήν, υπουργό παιδεία, αφού μιλήσαμε για θέματα παιδεία. Μέσα σε ένα μήνα που ήταν υπουργό, έλυσαν το θέμα με ένα τετράμινα. <laughs> Μιλούμε ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Ένα έτσι αποτέλεσμα. Ένα CEO, για παράδειγμα. Μέσα σε ένα μήνα το έλυσαν το ζήτημα. Ε, παρουσιάστηκε ενίδη για να εφαρμόζεται το θέμα τη δικαστική πολιτική. Ελυθήκαν τα θέματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με τη συνδρομή φυσικά, πρέπει να το πω, τη αναπληρώτρια Πρόεδρου και Προέδρου τη Επιτροπή Οικονομικών τη Χριστένα Ερωτοκρήτου, η συνεργασία με την κυβέρνηση και ω Επιτροπή Οικονομικών. Εμπίκει έναν καλό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση μέρη εκποίηση. Είπα σα στο... πριν για το ε, ΕΕ, λιγότερο ο χρόνο στον οποίο εξετάζονται αιτήσει. Άρα, η κριτική που ασκείται η απογοήτευση θεωρώ είναι ότι το όραμα του Προέδρου ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο και ενδεχομένω κάποια πράγματα ε, να, να ήθελε να κάνει ακόμα περισσότερα και να έθεσε έτσι ψηλά τον πύχη και να μην μπόρεσε να τα κάνει όλα όσα ήθελε αλλά να μην ξεχνάμε ένας χρόνος επέρασε. Ε, αλλά, αν, το συγκρίνουμε, αν συγκρίνουμε την πρώτη χρόνο διακυβέρνηση του Νίκου Χρυσόδου με τον πρώτο χρόνο των προηγούμενων δύο κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, ε, η, το, το τι έγινε στην πράξη, μιλούμε είναι φορέ περισσότερο το έργο που έγινε από ό,τι έγινε στην, στον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση των προηγούμενων δύο κυβερνήσεων. Μελετήστε εδώ, αν θέλετε, έχω μια έτσι ωραία λίστα με όλα αυτά που έγιναν, όχι αυτά που θα γίνουν μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σα. Σε, σε αναφερθήκατε στο στεγαστικό. Εμειώθηκαν τα ενίκια, αυξήθηκαν οι μισθοί. Τι έγινε προ. Τι, τι, βήματα για τη λύση αυτού του Έγινε μια παρουσίαση, αν θυμάστε, από τον Υπουργό Εσωτερικών για τη νέα στεγαστική πολιτική, που ήδη εξεκίνησε. Δοθήκαν κάποια πολύ σημαντικά κίνητρα σε συγκεκριμένε ομάδε, που ήδη μπαίνει το νερό στα βλάκια. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ε, οπότε ήδη ξεκινήσαν αρκετά ζητήματα και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα έχουμε έτσι θετικά αποτελέσματα. Να σα ρωτήσω έτσι λίγο ω γυναίκα. Mm. Τι, Πώ θα εκπροσωπήσετε τι γυναίκε στην Ευρωβουλή, και μετά έχω κάτι άλλο ερωτήσει για τη δημοσιογραφία μου παραπάνω. Βεβαίω. Ε, Καταρχά, θέλω να επικεντρωθώ στο εξή για να γίνει ένα διαχωρισμό. Πιστεύω στου ικανού ανθρώπου. Και σε ό,τι αφορά τι γυναίκε, εκείνο που αγωνίζομαι για να αποφεύγεται και να μην γίνεται, είναι αν έχω μια γυναίκα και έναν άντρα που είναι άξιοι και οι δύο, να μην αποκλείω τη γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα. Ε, δηλαδή, η μάχη και ο αγώνας για την ισότητα αν έχει να κάνει με τον μη αποκλεισμό άξιων γυναικών, επειδή είναι γυναίκες ή επειδή είναι μητέρες. Γιατί μου έτυχε και αυτόν στι εκλογέ του 19. Εντάξει, τώρα ξεπεθιώνω φυσικά. Άλλοι υποψήφοι, μου έχουν πολύ μικρότερα παιδιά. Το 19 όμω που ήταν πιο μικρά τα παιδιά μου, δεχόμουν συνεχώ ερωτήσει. Καλά, να ανεκλεγεί, τα μωρά τι να γίνουν. Του λέω, έκανα τι διευθετήσει μου. Εντάξει, ήταν πιο μικρά. Τώρα εντάξει, είμαι στρατιώτη, πρέπει να έχω και φοιτήτρια. Ναι, ναι, εντίθεται θέμα. Ερωτούσαμε συνέχεια το πράγμα. Και του άντρε αθυποψήφιου μου που είχαν μικρότερα παιδιά από μένα δεν του ερωτούσα. Άρα τι καταλάβαινα, ότι για μια γυναίκα που εργάζεται στο εξωτερικό, εγκαταλείπει την οικογένειά τη. Ένα άντρα που εργάζεται στο εξωτερικό, μπράβο, του στηρίζει την οικογένειά του. Αυτό είναι στερεότυπο και είναι απαράδεκτο. Και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο γιατί και το 2014 και το 2019 το εκλογικό σώμα τη Κύπρου έχει εκλέξει 6 άντρε και τι δύο φορέ. 0% εκπροσώπηση γυναικών. Μπήκεν φυσικά έχω έναν αστερίσκο γιατί μπήκεν λόγω στο Δημοκρατικό Συναγερμό η Ευρωβουλευτή στην πορεία επειδή προχώρησε σε άλλη θέση ο εκλεγμένο Ευρωβουλευτή. Αλλά εκλογικά είχαμε 0% εκπροσώπηση. Αυτό είχε ένα αντίκτυπο. Να μείνουν λίγο στον πάγον πολλά ζητήματα που αφορούν τι γυναίκε. Δύο πολύ σοβαρά και θα είναι αν θέλετε η σημαία μου στο Ευρωκοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Ε, το πρώτο είναι η ίση η αμοιβή για ίσης αξία εργασία. Τρία μάλλον στοιχεία. Τούτον είναι αυτό. Δεν γίνεται ένας άντρας και μια γυναίκα να έχουν τα ίδια προσόντα, να κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά η γυναίκα να αμοιβεται λιγότερο από τον άντρα. Αυτό έχει αντίκτυπο και στις συντάξει. Δηλαδή, αν σε όλη σα τη ζωή εσεί κάνετε τη δουλειά, αλλά πληρώνεσαι παραπάνω από σένα, σιγά σιγά και να πιάνει εσύ παραπάνω σύνταξη που σε έναν, ενώ κάνετε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια ψαλίδα που πρέπει να μειωθεί. Το δεύτερο είναι η στήριξη τη γυναίκα για την εξισορρόπηση τη οικογενειακή με επαγγελματική ζωή. Να μην πρέπει εσύ να επιλέξει αν έχει μια καριέρα, καριέρα αν η οικογένεια. Οι άντρε δεν έχουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να επιλέξουν καριέρα αν η οικογένεια. Οι γυναίκε γιατί. Θα μου πει πώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και υπάρχουν πολύ καλέ πρακτικέ στο εξωτερικό που μπορούμε και με φορολογικά κίνητρα στι επιχειρήσει στην Κύπρο να τι Παρέχουμε. Και το τρίτο έχει να κάνει με τη βία κατά των γυναικών. Δυστυχώ, τα στοιχεία ε, ολοέναν και σοκάρουν. Και δεν μιλώ μόνο για την Κύπρο, μιλώ και πανευρωπαϊκά. Γιατί ξέρετε, ε, όταν αγωνίζεσαι για μια να αποκαταστήσει αδικίες και να προασπιστεί έναν αδύναμο μέρο, όταν το κάνει πανευρωπαϊκά, έχει και πιο μεγάλη ισχύ. Δηλαδή, δημιουργεί συμμαχίε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό θα είναι, αν θέλετε, η κορονίδα μου. Δηλαδή, οι συμμαχίε του Ευρωκοινοβούλου μέσω του networking και του lobbying με όμορε δημοκρατικέ δυνάμει που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και τι ίδιε αρχέ, θεωρώ ότι δυναμώνει την πιθανότητα να φέρει αποτέλεσμα ο στόχο σου. Άρα, σε ό,τι αφορά τι γυναίκε, αυτά τα τρία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουμε μείνει πίσω, δυστυχώ. Για τη δημοσιογραφία. Mm -hmm. ε, γενικά, έχετε τη φήμη ότι είσαστε δυναμικοί. Ε, δεν ξέρω φωνακλού. Καφκατζού, είπα. Θεωρείται <laughs> Θεωρείτε ότι αν ήταν ένα άντρα στη θέση σα που μιλούσε με τον ίδιο τρόπο στην τηλεόραση, σε πολιτικού αρχηγού ή πολιτικού βουλευτέ, whatever, Μα οι άντρε έτσι μιλούσαν τους, έτσι, έτσι να του αποκαλούσαν με τον Α, ίδιο τρόπο. Καλό ερώτημα του τον. Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Να σου πω όμω κάτι, ξέρει τι με ανάγκασε. Έτσι μου πάντα έτσι, για να καταλάβει που είμαι λίγο πιο μικρή που εσά. Τα... Πέρα από το σχολείο, εγώ έκανα ένα μπαλέτο. Είμαι μια μπαλαρινούλα. Είμαι κάτι σε μια άλλη. Το, το πώ σκλήρανα μέσα από τη δουλειά. Είναι ένα λόγο Τότε μια γυναίκα για να αποδείξει κάποια πράγματα χρειάζεται, αναγκάζεται να βγάλει έτσι έναν πιο σκληρό πρόσωπο, και πολλέ φορέ πιο σκληρό από έναν άντρα. Οπότε γίνεται γελίο μέσα στο είναι σου το πράγμα. Δηλαδή αλλάζει σου γελίο την προσωπικότητα σου και τον χαρακτήρα σου. Αλλά ήταν αναγκαστικό γιατί με ξεχνά. Εγώ ξεκίνησα τηλεόραση των καιρών που δεκαετία του 90 οι παρουσιάστριες για να γίνεις παρουσιάστρια ειδήσεων έπρεπε απλά να είσαι όμορφη στην πορεία με πολύ κόπο ε, θέσαμε και προ τη μήνα αρκετών καναλαρχών και αρχισυντακτών ετέθηκε η δημοσιογραφική ιδιότητα ως το πρώτο κριτήριο και μετά η εξωτερική εμφάνιση άρα έπρεπε εγώ να, να σκληρίνω να γίνω, δηλαδή πρέπει να θυκευάσω 100 φορέ παραπάνω από έναν συνάδελφο, πρέπει να είμαι 100 φορέ πιο σκληρή και ριστική για να μπορώ να πετύχω. Γιατί θεωρούσε εκ προημίου αδύναμη. Άρα πολλέ γυναίκε που στο τέλο τι βλέπουμε σήμερα ότι είναι δυναμικέ στον τομέα του, ενδεχομένω είναι επειδή είναι το απότοκο, είναι το αποτέλεσμα τη προσπάθεια που έκαναν. Τη υπέρμετρη προσπάθεια για να αποδείξουν ότι Ξέρω ότι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρω και εγώ να το κάνω καλά. μπορεί να το κάνω και καλύτερα από εσένα. Άρα, ενέβλογον το ερώτημα. Σου δεν ακούσα κανέναν να λαλούν. Να τον λένε καυκατζή. Θέλετε... Στερεότυπα, αγάπη μου. Στερεότυπα. Πριν κλείσουμε να... Σπάσαμε το κεφάλι μα στην προσπάθεια να σπάσουμε τη γυάλινη νοροφή. Ματωθήκαμε πολλέ φορέ. Ωραία. Ε, Α, φορά. Έχω ακόμα μία ερώτηση. Αντιμετωπίσατε ποτέ φήμωση. Ήμουν τυχερή σε αυτόν τον τομέα, ως δημοσιογράφος. Ε, έτυχε να ήμουν ε, πολλά χρόνια σε κανάλια, και στο ΜΕΓΑ και στο ΣΥΓΜΑ, ε, που με τα λόγου τιμή ούτε, ούτε προσπάθεια αφήμωση δεν έγινε. Είμαι πολύ τυχερή, το είπα και σε ένα άλλο podcast του τον, ότι όταν μου έλεγαν Μα τα έλεγε έτσι όλα με το όνομα του, ναι, γιατί ήμουν σε ένα χώρο που μου το επέτρεπε. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Έναν αναγκάστηκα. Ναι. Αντίθετα, ήταν, ήταν και πιο, μου και παραπάνω θάρρο. Τώρα είναι έτσι, πιστεύω. Στα κανάλια, ε, δεν ξέρω εσύ έξι χρόνια να εργαστώ. Στα κανάλια, οπότε δεν ξέρω πώ διαμορφωθήκαν εντό. Ε, μπορώ να μιλήσω για τα 25 χρόνια που βίωσα εγώ στην ιδιωτική τηλεόραση. Ε... Τα κόμματα ελέγχουν τα κανάλια. Όχι ε, καλέ, Νομίζω φαίνεται ότι δεν τα ελέγχουν. Πώ να τα ελέγξω, ε, Λαλούν το πολύ. Και έχω μια δημοσιογράφο μπροστά μου. Α, α, με ελέγχουν εμένα κόμμα. Όχι καμία σχέση. καν oh, no, όταν... α... να, να με κοντέψουν. Άλλου. <laughs> ε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλου. Πριν κλείσουμε, θέλετε να μα κάνετε κάποια τελευταία ερώτηση να σα απαντήσουμε σύντομα. Ναι. Θέλω να σα ρωτήσω εσά τι, τι θα περιμένετε, τι θα θέλατε από έναν πολιτικό. Ποιον να ήθελα να ξεκινήσει Πολιτικό. Με, δηλαδή. με κάποιον αξίωμα. Ε, ναι σε περίπτωση που. Για, πούμε. για παράδειγμα, να εγώ ευρωβουλευτή. Τι ήταν τα δύο πράγματα που εσύ θα ένιωθες ικανοποιημένη εάν τα έκανα. Σίγουρα να πιάνει συμβουλέ από του νέου. τικ. Τον... Που ειδικού. Ναι. ασχετικά με μεν εν Εντάξει, τούτα οι εκδρομέ. Βασικά, να μα φέρετε πιο κοντά στο πώ λειτουργεί το ευρωκοινοβουλιο mm -hmm. Γιατί υπάρχουν τα σχόλια του ότι είναι απλά ένα θέατρο, ένα ε, πραγματική γυναίκα. Άρα θέλετε και να έχετε λοιπόν. επαφή. Θέλουμε να έχουμε επαφή. Άρα το γραφείο Ευρωβουλευτή μπορεί να μπορεί να συντονίζει με τα πράγματα. Θεωρεί ότι είναι ένα, ένα σημαντικό mm -hmm. εργαλείο. Ξέρετε, υπάρχει δυνατότητα ο κάθε ευρωβουλευτή, οποιοδήποτε ευρωβουλευτή, κάθε χρόνο έχει δικαίωμα να ετοιμάζει, να, να παίρνει στι Βρυξέλλε για αυτού του σκοπού, νομίζω γύρω στα 100 με 150 άτομα το χρόνο. Ναι, για τούτο μου λέω. Αλλά ναι. να μην περνούν για, για, για ταξιδάκι. Μπράβο. Α πούμε, εμεί, εγώ είμαι πολιτικέ επιστήμε πανεπιστήμων Κύπρου. Να έρθει ένα ευρωβουλευτή και να μα πει. Ε, την τάδε μέρα μέχρι την τάδε μέρα, θα πάρω το δεύτερο έτο των πολιτικών επιστήμων. Το ξέρατε ότι γίνονται συνέδρια για νεολαία στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι συνέδρια. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε με θεματικέ που μπορείτε να. Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο εναντίον. Δηλαδή, η επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο για, για μένα ναι, και εγώ θα το κάνω αν εκλέγω, γιατί το κάνουν όλοι οι ευρωβουλευτέ. Δεν ξέρω που την πούν καν το ευρωβουλευτή που φγαίνουν τα λεφτά. Είναι επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν πρέπει να είναι απλά ένα ταξίδι αναψυχή. Διαφωνώ με το απλά ταξίδι αναψυχή. Εντάξει. Πρέπει να γίνεται μια ενημέρωση, πρέπει να γίνεται διαφώτιση. Και όχι μόνο για το ελάτε να σα δείχνω τι κάνω εγώ. Άστε το εγώ. Ελάτε να δείτε πώ μπορούμε η μικρή Κύπρο να, κάνουμε, να φέρουμε την αλλαγή και επίσης να χωρίζουμε θεματικές δηλαδή εσά, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών θα επιλέξετε ένα θέμα και να, δι... να κάνουμε μία ε, συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο με σας πρωταγωνιστές ναι, ναι. Να σου πω εγώ τι θέλω από έναν Ευρωβουλευτή Πες μου τι θέλεις Συνέδρια με ε... συζητήσεις για θέματα νεολαίας Θα έρθει ο νέος, θα πει Κυρία Ευρωβουλεύτρια, πεινώ Σ' ακούω ναι, θα πει ο Ευρωβουλευτή. Τη γράφω την άποψή σου. Αλλά δεν κάνω τίποτα. <laughs> Αλλά. Ο... <laughs> να <είναι> ακριβώ. <laughs> Θέλω. Αυτό να γίνεται. τον Ευρωβουλευτή που Αποτέλεσμα. θα ακούσει την άποψή μου. Όχι να κάνει και ένα statement. Mm. Να κάνει μια πρόταση νόμου. Αν ήταν βουλευτή. Ή ένα σχολιασμό μα σε μια νομοθεσία που θα περιλαμβάνει αυτό που άκουσε. Κάτι στην πράξη. Όχι να κάθονται και να αναλύουν. Θα σε ακούσω ναι. Ευχαριστώ ε, την άποψή σου. Το γράψα, το γράψα, ε, το δάμε, το γράψα. Αλλά μετά η κόλλα σου έτσι και ψυχή του το πω είναι. <Συκλή> <Συκλή> ε, <Συκλή> εν, <Συκλή> εν, εν, είναι η υποκρισία του το πράγμα. <Συκλή> Εκπροσωπή μα, λαλεί και νιώθει το, την ώρα που το λαλεί ότι ξέρεις είσαι <Συκλή> μπροστά μου <Συκλή> και σ' ακούω. <Συκλή> <νιώθει το>, ναι. <Συκλή> Πιστεύω ότι <το>, σ' ακούω. Αλλά οποιαδήποτε πράξη του στην ουσία στα γραπτά του, στις δηλώσει του δεν συμπαραλαμβάνει τίποτα από αυτά που υποτίθεται άκουσαν σε εκατοντάδε συζητήσει με νέου που έκαμε τον προηγούμενο μήνα, α πούμε. Αυτό που θέλω, αυτό που θα πω να ακουστεί και να υιοθετηθεί στην πράξη σε προτάσει νόμου, σε νομοσχέδια. Σε κυπριακό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε απόψει, σε θέσει. Εισηγήσει. Να... Ακριβώ. Μπορεί να κάνει και φόρουμ, μπορεί να κάνει εκδηλώσει. Υπάρχουν και ξεχωριστά κονδύλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μα οι εκδηλώσει και όλα επίπεδο. αυτά είναι μάταια. <σχερουσίες> Αν στι εκδηλώσει αυτέ, ένα εκπρόσωπο τη νεολαία θα πει τρία-τέσσερα πράγματα, θα τον ευχαριστήσει ο, ε, ο Ευρωβουλευτή. Με, με κατάλαβε. Γίνεται μία εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο και έχει την ευκαιρία εσύ για ένα θέμα τη θέση σου να τη μεταφέρουμε στα υπόλοιπα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Από εκεί και πέρα στην πράξη, τι μπορεί να κάνει ένα Ευρωβουλευτή. Να δημιουργήσει συμμαχίε, θαύρω. Εγώ συνεργάζομαι με άλλου 100 Ευρωβουλευτέ από διάφορε χώρε. Να του πω, θα φέρω εγώ του νέου μου, φέρτε και εσεί του νέου σα για το θέμα που είναι Τον το networking που είναι να κάνετε εσεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλου νέου άλλων χωρών. Νιώθεις ότι θα σε φέρει πιο κοντά στην πράξη ναι, Μπράβο. Είπα σου τώρα ένα παράδειγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί παρόλο που δεν είμαι νέα, <χω> ε, ο τρόπο που ε, λειτουργήσα για να ετοιμάσω τι προγραμματικέ μου θέσει απαντά δικά σα, συναντά τι δικέ σα ανάγκε. νιώθω νιώθω ότι είμαι στο σωστό δρόμο γιατί θα θέλω να κλείσω με ρωτώ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είπε το εσύ. Η πολιτική είναι για όλου και όχι μόνο για του γνωστού μα. Και η ανανέωση που προωθείται θεωρώ ανοίγει πάρα πολλέ πόρτε για του νέου. Πριν λίγε μέρε, έβαλα ένα story με το Χρήστον των στο Σίγμα. Oh, ναι. Και έγραψε για ανανέωση στην πράξη. Γιατί ναι, εάν η Κατερίνα Χριστοφίδου πριν από 16-7 χρόνια δεν αποφάσιζε να έχει 25 χρόνια στην τηλεόραση. Σατσι, κάνει να προχωρήσει παρακάτω. Ο Χρήστο ο Μιχάλα, που είναι ένα εξαιρετικό συναδελφό, δεν θα είχε την ευκαιρία σήμερα να είναι τούτο που είναι. Άρα, τούτο που ζητώ τώρα ω πολιτικό και πρεσβεύω την ανανέωση, την έχω ήδη εφαρμόσει και μάλιστα στο επάγγελμα μου. Με μεγάλο κόστο, πρέπει να σα πω. Διότι ήμουν ήδη. Δηλαδή, ε, 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 ένα απότυχα για να φύγω. Με έφτιαξαν το σύστημα. Ήμουν ήδη σε πρώτη σε τηλεθέαση. Άρα η ανανέωση θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντική και η αυτορύθμιση. Την ώρα που μέσα από τη δημοκρατία δεν μπορεί να περάσει την άποψή σου, είτε για περιορισμό θητιών, είτε για οτιδήποτε, υπάρχει και η η επιλογή τη αυτορύθμιση. Και σα το λέω εντύμω. Εκλέγομαι, ανανεώνουμε το, ανανεώνεται όχι μόνο το πρόσωπο, ανανεώνεται όλη η φιλοσοφία τη πολιτική έχουμε πράξει, έχουμε ένα αποτέλεσμα και έχουμε αυτοπεριορισμό θητιών για να ανοίξει ο δρόμο για τον κόσμο που θα έχει την πείρα και την όρεξη να διαδεχθεί. Το δίκο γιατί δεν εφαρμόζει την, τον περιορισμό θητιών. Έχουμε βουλευτέ που πάνω από 20 χρόνια. Όταν η μειοψηφία λέει αυτό και η πλειοψηφία λέει το άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε. Αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε στην πράξη. Με ποια έννοια. Σέβομαι την απόφαση του κομμάτου μου και για αυτόν σημαίνει η δημοκρατία. Σημαίνει. Η δημοκρατία δεν είναι επειδή διαφωνώ, σημαίνει σηκώνουμε. φεύγω. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Αλλά μπορώ εγώ να κάνω την αυτορύθμιση μου. Και μπορούμε να κάνουμε την αρχή. Εκείνο που ευελπιστώ είναι ότι. Σε περίπτωση που εκλεγώ και εφαρμόσω τούτα τα πράγματα, ενδεχομένω ε, επειδή πιστεύω σε τούτε θέσει, πιστεύω στην εφαρμοσιμότητά του, θεωρώ ότι είναι να δημιουργήσουμε και μια, ένα, έναν καλό προηγούμενο. Διότι αν υπάρχει ένα ευρωβουλευτή ο οποίο κατάφερε να φέρει την Ευρώπη στην Κύπρο και να πάρει του Κύπριου στην Ευρώπη με τον τρόπο και με αυτορύθμιση να ξέρει πού σταματά, δίνοντα την ευκαιρία σε άλλου, είναι καταδικασμένη και οι επόμενοι να το ακολουθήσουν, νομίζω, αν είναι μια καλή πρακτική. Άρα βλέπω και πιο μπροστά. Δεν είναι κάτι που επικεντρώνεται στον εαυτό μου. Εγώ δεν είμαι τίποτε χωρί τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι τίποτε χωρί. Δεν θα είμαι τίποτε χωρί του συμβούλου μου. Το να είμαι ένα από τα ίδια που γίνα που επέκρινα τόσα χρόνια δημοσιογράφο, δεν το θέλω. Ή θα ανα... ανανέωση ψυχείτε και σώματι και στην πράξη και στις πολιτικές, όχι μόνο στο πρόσωπο. Θεωρείτε ότι η μία ανανέωση του Δημοκρατικού Κόμματο είναι να το στοιχίσει την τρίτη θέση. Ε, θα το πάρω εκεί, γιατί ξέρετε, ερωτήσατε μέσα και πριν, για μένα το διακύβευμα είναι η τρίτη και η τέταρτη θέση, προσωπικά. Είναι η προσωπική μου άποψη. Για μένα το διακύβευμα για το Δημοκρατικό Κόμμα είναι να κρατήσει τα ποσοστά του που έχει. Δηλαδή, έλαβε στις βουλευτικές εκλογές λίγο πάνω από το 11%. Εάν το Δημοκρατικό Κόμμα κρατήσει αυτό το ποσοστό, και επί... επειδή έχουμε και έναν καλό ευρωψήφο δέλτιο, μπορεί και να το αυξήσει. Και και τέταρτο, να λεκράρισε τα ποσοστά του, δεν είναι από το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν είναι επειδή εμορραγ... έχει αιμορραγήσει το Δημοκρατικό Κόμμα που αναδείχθηκε μια άλλη παράταξη σε άλλη θέση. Άρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Από εκεί και πέρα, εκφράζω λίγο τη θλίψη μου, γιατί εντούτον εν που με την ιστορία, όποιο θυμάται την ιστορία, είναι καταδικασμένος να κάνει τέτοια λάθη. Έχουμε ακόμα τι συνέπειε τη προδοσία τη Οκαβίτα και τη Χούντα. Και αυτή τη στιγμή οι μνητέ τη Χούντα πάμε να του αναδείξουμε τρίτη δύναμη, ενώ ακόμα ο Τούρκο είναι στην Κύπρο. Αυτό με θλίβει ω πολίτη. Τώρα δεν μιλώ μόνο ως Δημοκρατικό Κόμμα. Με θλίβει. Γιατί ζούμε ακόμα τι συνέπειε φασιστικών επιρροών στον τόπο μα. Και πάλι πάμε. Εντάξει. Είναι μια απογοήτευση που πραγματικά ελπίζω να μην ευοδοθεί, Αλλά και να ευωδοθεί ή να γίνει αποτέλεσμα. Να πού πάμε. Και λέει, ξουράβει θέλει. <laughs> <laughs> Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε με πολλά περισσότερα λεπτομέρεια. Εγώ θα, θα κάνω μια ευχή. Αν yeah. μα βοηθήσει ο κόσμο να πιστέψει στην ανανέωση, Μακάρι να τα καταφέρω να εκλεγώ και θα έρθω εδώ να σα δώσω την πρώτη μου συνέντευξη. Μάλλον όχι, να το κάνουμε διαφορετικά. Θα σα πάρω σαν ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο να κάνουμε εκεί τη συνέντευξη. Χαρά μα. Να σα ευχαριστήσουμε. Ενώ το τι λέω εγώ. Ε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μα. Εγώ σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Και εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Γιατί είσαστε όχι το μέλλον μόνο είμαστε και το παρόν. Πρέπει να ξεκινούμε από πιο νωρί. Που πιο νωρί να είστε ενεργοί και να μπαίνετε μέσα στην διαμόρφωση πολιτικών και των ζώων των υπολείπων. Είμαι Ευχαριστούμε. δίπλα σα. Να είστε καλά.